έτσι κορίτσια μου, όπως θα καταλάβετε και από τον τίτλο, σήμερα θα σας δείξω πώς θα δημιουργήσετε την τέλεια βάση. Πώς λοιπόν μπορούμε να καλύψουμε σπυράκια, κοκκινίλες γενικά στο πρόσωπο, μπλε, κύκλους, καφέ, μοβ και όλες τις ατέλειες που έχουμε όλες οι γυναίκες, γιατί δεν υπάρχει τέλεια επιδερμίδα φυσικά, με μία μόνο παλέτα. Και συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω από τη Maybelline New York αυτή την παλέτα. Είναι μια καινούργια παλέτα η οποία έχει 6 αποχρώσεις που μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την επιδερμίδα μας και να την κάνουν να δείχνει τέλεια. Θα δείτε και αναλυτικά στο βίντεο τι κάνουν οι συγκεκριμένες αποχρώσεις, γιατί είναι 6 διαφορετικές αποχρώσεις και η κάθε μία είναι για ένα συγκεκριμένο σκοπό, οπότε θα τα δούμε όλα στη συνέχεια του βίντεο. Γενικά να ξέρετε ότι σαν παλέτα, επειδή την έχω χρησιμοποιήσει ήδη κάποιες φορές, δεν είναι first impression, μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ελαφριές. Εγώ ως επαγγελματίας make-up artist έχω δουλέψει πάρα πολλές παλέτες με κορέκτορες και πραγματικά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι πάρα πολύ ελαφριές οι συγκεκριμένες. Δεν βγάζουν λιπαρότητα, δεν κάθονται βαριές, γιατί δυστυχώς τα περισσότερα από αυτά τα προϊόντα είναι λίγο βαριά. Γιατί είναι για να καλύπτουν κάποια προβλήματα στο δέρμα και γι' αυτό το λόγο είναι βαριά. Η συγκεκριμένη είναι πανάλαφρη στο πρόσωπό σας, δεν αισθάνεστε τίποτα. Όσο και να χρησιμοποιήσετε, είτε βάλετε λίγη ποσότητα, είτε περισσότερη, ανάλογα με την ανάγκη σας φυσικά, δεν θα αισθανθείτε τίποτα. Και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς λειτουργούν αυτές οι αποχρώσεις. Και θα ξεκινήσουμε με το πράσινο, το οποίο εξουδετερώνει το κόκκινο. Τα κόκκινα σπυράκια, την ερυθρότητα γενικά στο πρόσωπο. Θα πάρω ένα δικό μου πινελάκι flat και θα το προτιμήσω γιατί είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό που έχει μέσα ήδη η συσκευασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο σας βολεύει. Και επειδή δεν έχω κάποιο έντονο σπυράκι αυτή τη στιγμή για να σας δείξω πώς λειτουργεί πάνω σε σπυράκι, θα πάω οπουδήποτε βλέπω ότι υπάρχει κοκκινίλα. Δηλαδή εδώ, στην περιοχή της μύτης, πάντα υπάρχει κοκκινίλα εδώ πέρα. Σχεδόν σε όλες τις επιδερμίδες, γιατί δεν υπάρχει τέλεια επιδερμίδα. Πάω εδώ πέρα και λίγο εδώ σε αυτές τις περιοχές καμιά φορά. Τώρα θα περάσω στο ακριβώς από πάνω που είναι το κίτρινο, το οποίο εξουδετερώνει γενικώς τους μαύρους κύκλους, πιο συγκεκριμένα όμως τις μοβ περιοχές του μαύρου κύκλου, οπότε θα το χρησιμοποιήσω εδώ πέρα, στις περιοχές που είμαι λίγο πιο μοβ, ας πούμε, γιατί να ξέρετε ότι ο μαύρος κύκλος δεν έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα, μπορεί να είναι μπλε, μοβ, καφέ, οπότε έχει διάφορες αποχρώσεις και αυτό χρειαζόμαστε πάντα διαφορετικό χρώμα για να τους εξουδετερώσουμε. Παίρνω λοιπόν από το κίτρινο και πάω εδώ στην περιοχή που είμαι λίγο πιο μοβ για να εξουδετερώσω και αυτή την απόχρωση. Και τώρα θα περάσουμε στις δύο ροδακινή αποχρώσεις, είναι πιο σκούρη και πιο ανοιχτή. Και οι δύο κάνουν την ίδια δουλειά, είναι επίσης για μαύρους κύκλους, αλλά κυρίως για μπλε αποχρώσεις. Οπότε την πιο σκούρα θα τη χρησιμοποιήσω εδώ πέρα, που είναι λίγο πιο μπλε από ό,τι θα έπρεπε να είμαι, και την πιο ανοιχτή στο υπόλοιπο του ματιού, έτσι ώστε να καλυφθεί και ό,τι άλλο έχει μείνει. Τέλος, μας έχουν μείνει αυτές οι δύο αποχρώσεις που είναι highlighters, δηλαδή θα τα χρησιμοποιήσουμε σε περιοχές που θέλουμε να δώσουμε φως, συγκεκριμένα το πάνω-πάνω που είναι και το πιο ανοιχτό. Θα τα εφαρμόσω στις περιοχές όπως εδώ πέρα, στη μύτη μου, στο πηγούνι μου, ίσως και εδώ κάτω, που πολλές φορές μετά το contouring σκοτεινιάζει η περιοχή, οπότε θα το εφαρμόσω σε αυτές τις περιοχές για να δείχνει πολύ πιο φωτεινό μόλις βάλω το foundation και το επόμενο το οποίο έχει και λίγο shimmer. Θα το εφαρμόσω επίσης εδώ πέρα, εδώ, στην κορυφή της μύτης και οπουδήποτε θέλω να δώσω μια ζωντάνια στο πρόσωπό μου. Οπότε προχωράμε.
Και αφού έβαλα και το τελευταίο, θα πάω ξανά στο πιο ανοιχτό και θα περάσω και πάνω από το καπάκι του ματιού μου, έτσι ώστε να φωτίσω και εκεί πέρα την περιοχή. Γιατί από τη στιγμή που υπάρχουν και τα έχουμε όλα σε μια παλέτα, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για βάση, ίσως για τις σκιές που θα βάλουμε, ή και αν δεν θέλουμε να βάλουμε σκιές, απλά να φωτίσουμε το βλέφαρο για να δείχνει πολύ πιο ξεκούραστο. Και αφού έχουμε διορθώσει όλες τις ατέλειες στην επιδερμίδα μας, θα πάρουμε έναν OPPO Beauty Blender ή οτιδήποτε σας βολεύει εσάς και θα κάνουμε blending όλα αυτά τα προϊόντα μαζί. Και αφού έκανα και το blending μου, θα προχωρήσω να χρησιμοποιήσω ένα foundation. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιήσω από τη Maybelline το Super Stay 24 ώρες. Είναι ένα foundation το οποίο διαρκεί πάρα πολλές ώρες στην επιδερμίδα σας χωρίς να τη βαραίνει. Προσωπικά αισθάνομαι κάθε φορά που το χρησιμοποιώ ότι δεν φοράω τίποτα. Αναπνέει φανταστικά η επιδερμίδα και θα το χρησιμοποιήσω στην απόχρωση 10 Ivory. Έχουν καλυφθεί εντελώς οι μαύροι κύκλοι, το μπλε που είχα εδώ, το μοβ, οι κοκκινίλες που είχα σε αυτές τις περιοχές, γενικά έχουν καλυφθεί τα πάντα, είναι αυτό ακριβώς που επιθυμούσαμε. Οπότε συνεχίζω με το υπόλοιπο μακιγιάζ μου και θα δείτε έτσι σαν σύνολο πώς δείχνει το αποτέλεσμα. Όπως βλέπετε κορίτσια μου, αυτό είναι το αποτέλεσμα, αφού ολοκλήρωσα το μακιγιάζ μου εννοείται, αλλά η βάση μου πραγματικά είναι ψεγάδιαστη, δεν χρειάστηκε να βάλω τίποτα, το μόνο που έβαλα εξτρά ήταν ένα κονσίλερ για φωτεινότητα που βάζω ούτως ή άλλο. Όλη τη δουλειά την έκανε η συγκεκριμένη παλέτα από τη Maybelline και πάμε στο giveaway γιατί πιστεύω θα σας αρέσει πάρα πολύ. Τρεις από εσάς λοιπόν θα κερδίσετε αυτή την παλέτα, με την οποία μπορείτε να διορθώσετε στο πρόσωπό σας οτιδήποτε έχετε για να έχετε μια τέλεια βάση. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ απλοί. Πρώτα θέλω να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι της Maybelline New York Greece, θα σας το έχω από κάτω για να μπείτε κατευθείαν να μην ψάχνετε. Δεύτερος όρος είναι να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου αν δεν έχετε κάνει ήδη, γιατί θέλω συνδρομήτρια να το κερδίσει αυτό το δώρο. Και τρίτο είναι απλά να μου αφήσετε ένα σχόλιο και να μου γράφετε συμμετέχω για να μπορέσω να σας βάλω στο διαγωνισμό. Κάντε ένα like φυσικά αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και το βρήκατε χρήσιμο, γιατί θα με βοηθήσει πολύ. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σας!